Ελένη, βρήκα σίγουρο τρόπο για να ρίξω άντρα. Θα το σπρώξω και θα πέσει. Όχι, βρε. Δεν πρόσεξες πως ο κύριος καθηγητής έχει πέσει ξερός με τη Θεοδώρα. Όχι, μόλις και έχει πέσει ξερός, απλώς είναι θεούσος τώρα και τη δίνει τον οβολό. Καλά στραβή είσαι. Αυτός την κοιτάει στα μάτια και του τρέχουν τα σάλια. Είναι εγωιτευμένος, παιδί μου, μαζί της. Λες. Ναι, γιατί τώρα που το σκέφτομαι, αυτός πάντα μουρόχαμπλος ήταν. Αλλά τώρα τελευταία είναι έξτρα μουρόχαμπλος. Μα δεν κατάλαβες τι έγινε. Του άγγιξε τις ευαίσθητες χορδές του. Αυτό το στυλ γυναίκα αφιερωμένη σε αγαθοεργίες έχει μεγάλη πέραση στους άντρες. Θα το εφαρμόσω. Άμα. Και ξεκινάω αμέσως από τον Νικόλα. Πάω να αγγίξω τις ευαίσθητες χορδές του. Καλά, τι χορδές λέει αυτή. Χορδές, πορδές, ξέρω εγώ τι λέει. Μαλακίες, μα τι είναι. Σε βρίσκω καθήμενη στο καθιστικό. Αφού είναι καθιστικό, καθήμενη θα με βρίσκεις. Άμα ήταν ορθιστικό, θα με βρίσκες ορθήμενη. Αγάπη μου, μου είπε. Όταν θα παίξεις τον πρώτο σου μεγάλο ρόλο, θα σε παντρευτώ. Καλά το κερατά είναι απίστευτο, τι κόλ που σκέφτηκε για να μην γίνει ο γάμος. Ελένη, πρόσεξε, μην τα ακούς τη γλώσσα σου, γιατί θα πάθεις δηλητηρίαση. Τα χώνω, τα χώνω! Πώς τα όλα, παθιάρι. Ελένη, σ' ακλαμαρίζεις πάλι και με εκνευρίζεις τα μάλα. Συγγνώμη ρε Θοδωρούλα που διέκοψε όλο αυτό το συγκροτηματάκι που είχατε φτιάξει εκεί. Αλλά ρε παιδάκι μου, πόσες πίπες θα ακούσω γυναίκα σήμερα, δηλαδή έλεος, φτάνει! Ακού τα χώνω, τα χώνω! Τι κολόβρωμα ήταν αυτό, τι μπόρα ρε παιδί μου, λούτσια γίναμε! Και δεν φτάνει η βροχή, ήρθε και εκείνος ο μαλάκας και μας απολούτσιασε! Γεια σας! Α, καλέ! Τι δουλειά έχεις εδώ πέρα μόνος, πού είναι κατά κουζίνα? Ο κύριος καθηγητής είναι μέσα στο γραφείο του με ένα φίλο του, τον άλλον φιλάνθρωπο, τον κύριο Φουστάνα. Α, είναι και το Μαθουλίνι μου εδώ! Ο Μαρθιλίνης του Γκασορεού μόλις έφυγε από την μπαλκονόπορτα του γραφείου μου. Πώς και δεν συναντηθήκατε? Συναντηθήκαμε. Αυτός μόλις ήταν ο μαλάκας. Έλα ρε Ελένη. Ρε Πέγγι, τι είναι όλη αυτή η κουρελαρία που έχει κουμπαλήσει? Όχι κουρελαρία, Χριστιανή μου. Αυτή είναι η μισή καρδαρόμπα της Πέγγις Καρά. Και η άλλη μισή που βρίσκεται την Κίνα βρίσκεται. Και γιατί τα κουβάλισες εδώ? Άκου Ελένη μου. Σκέφτηκα πολύ σοβαρά τα λόγια της Θοδώρας και αποφάσισα και εγώ να ακολουθήσω τα χνάρια διάφορων φιλανθρώπων στάς, όπως ας πούμε η Λίζ, η Ντέμι Μουρ, καταλαβαίνεις, συνάδελφοι. Και γι' αυτό το λόγο άρχισες τόση ώρα. Καλά, είσαι πάρα πολύ νούμερο. Η ζήλια θα σε φάει. Καλά, και τα ρούχα τι ρόλο παίζουν? Νικόλα μου, με σένα δεν μπορώ να συνεννοηθώ γιατί είσαι ηλίθιος. Δημοπρατώ τα ρούχα μου υπέρ των ορφανών. Εδώ σου λέει το φόρεμα που φόραγε η Μέριλιν στο 7 χρόνια φαγούρα που λήθηκε 100.000 δολάρια. Το δικό μου πώς λέγεται να πιάσει? 7 χρόνια καζούρα. Σιωπή. Αυτό το φόρεμα. Το φόρεγα στην οντισιόν του Χουβαρδά. Έχει τεράστια συναισθηματική αξία γιατί τελικά δεν με πήρε. Εκείνη την ημέρα έκλαψα πολύ. Τα δάκρυά μου ήταν καυτά και πότισαν αυτό το υπέροχο ύφασμα. Από τότε δεν το πλύνα ποτέ. Εσείς πόσα δίνετε? Έλα. Θα έχω 2.000 να το πω σε καθαριστήριο. Τι στέλνει, ΔΕΗ! Αυτά τα ρούχα κάποια στιγμή θα αποκτήσουν τεράστια αξία! Ποιος είναι? Νεύτων! Γαλιλαίος. Κιουρί! Κιουρία! Εσείς, κορίτσια, προτάρες. Άμπα, εμείς είμαστε παλιές επιστημόνισσες. Εγώ δεν ξέρω αν το θυμάστε, έχω ανακαλύψει το νόμο της βαρύτητας. Προτάρες. Σκάσε μου, δεν βλέπεις τι είναι εδώ μέσα. Δεν το βλέπω. Και δεν μου λέτε έξω που γράφετε λέσχη επιστημόνων, τι σημαίνει ότι εδώ το παίζουν επιστημονικά? Όπα, και αρχιτέκτονες και μπαργούμα. Εμείς, μωρή Πέγγι, γιατί δεν έχουμε διαπρέψει σε κανένα τομέα? Όμως τώρα εμείς είμαστε και μικρές, η Μαρίνα πρέπει να είναι... Πόσο χρόνο είσαι, Μαρίνα? Α, είσαι κι εσύ τόσο, ε! Και επανέρχομαι. Εμείς, μωρή Πέγγι, γιατί δεν έχουμε διαπρέψει σε κανένα τομέα? Εσύ, Ελένη μου, εσύ, γιατί εγώ είμαι καταξιωμένη ηθοποιός. Α, πες στο θέατρο. Συγγνώμη που δεν σε ξέρω, αλλά δεν έχω δει καμιά παράσταση τελευταία. Ναι, γιατί αν είχες δει, ξέρεις, η Πέγγι έχει παίξει καμία παράσταση τώρα τελευταία. Μαρίνα, πολύ αμφιβάλλω αν υπάρχει άντρας που μπορεί να σου πει όχι. Και εγώ προσωπικά, ό,τι και να μου πεις, ναι, θα σου πω. Πες τη μωρή ότι είναι μαλάκας. Βρε Μαρίνα, πεις τους να ανεβάσω γέρμα. Θέλω να είμαι η απάντηση στη Λιδία Κονιόρδου. Η ερώτηση ποια θα είναι? Έλα, βρε Ελένη. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Μη με πιέζετε, σας παρακαλώ, μη με πιέζετε. Ποιος σε πιέζει, μωρά, είχε σου. Όχι, μη με πιέζετε. Εσύ θα είσαι η Μιρέλα, ε. Γεια. Πέγγι Καρά, με γνώρισες φυσικά. Χαίρομαι πολύ. Από πού φυσικά? Έχουμε κοινή παρέα? Αχού, θα το ξαναπώ. Πέγγι Καρά. Α, το Βασίλη Καρά τι τον έχεις? Χεσμένο. Συγγνώμη, δεν παρακολουθείς τηλεόραση, θέατρο, κινηματογράφο? Ε, ναι, ρε Πέγγι, επειδή παρακολουθεί τηλεόραση, θέατρο, κινηματογράφο, γι' αυτό δεν σε ξέρει. Η Πέγγι Βιλενάδα μου είναι πρωταγωνίστρια, να το πω. Όχι. Δευτεραγωνίστρια, να το πω. Ούτε. Τελευταγωνίστρια, θα το πω. Το ουσκάκι για τον Μανώλη. Ευχαριστώ. Και το τζιν τόνικ για τον Άλφ.
Όχι άλλο ρε Ελένη, έχει γίνει αλκοόλα το σκυλί. Γιατί ρε άσχημα ήταν προχτές που γίνε πίτα και άρχισε να νιαουρίζει. Ελένη, έλα να πάρεις κι άλλη παραγγελία. Τι έγινε ρε που σήμερα, δηλαδή μου έχετε σπάσει τα νεύρα και αυτή πέγγι πού είναι, δεν τηλεφώνησε, θα αργήσει. Γιατί εσύ τηλεφωνείς όταν αργείς αφού με έχετε χεσμένο. Αυτό να μου πεις. Αχ, ακόμη ρε που βαφκαλίζεσαι συνέχεια με τα προσόντα σου. Ποια προσόντα σου, δείξε μας ένα, έστω ένα προσόν, έστω ένα. Πέντε θέλεις να σου δείξω. Δέστα, ας το διάλογο. Καλά του είπες, Ελένη μου. Από πού και ως που να σε υποτιμάει δηλαδή τόσο πολύ. Αυτό λέω κι εγώ ρε παιδί, όχι πέστε μου εσείς, πέστε μου ειλικρινά. Δεν έχω εγώ προσόντα. Τι λες, Ελένη, και φυσικά έχεις προσόντα. Πρώτα απ' όλα είσαι καλόκαρδη. Είσαι καλόκαρδη και τρίτον έχεις καλή καρδιά. Συγγνώμη, το δεύτερο ποιο ήταν, Η καλοκαρδοσύνη σου. Μπορεί δεν αφήνετε τώρα τις καλοκαρδοσύνες και τις καλές καρδιές να το δούμε πρακτικά το ζήτημα. Όχι, τι μου λείπει εμένα, πέστε μου τι μου λείπει. Γιατί και κοινωνική μόρφωση έχω, και να μιλήσω ξέρω, και να αφαιρθώ ξέρω. Τι θα γίνει με το whisky, ρε. Άντε ρε μαλάκα τώρα, ξεφορτώσου μας, τι έλεγα. Ναι, και να μιλήσω ξέρω, και να αφαιρθώ ξέρω. Όχι, εσύ Νικόλα, πες μου εσύ Νικόλα. Αν σου λέγανε πες μου μια γυναίκα με προσόντα, ποια θα σου φόταν αμέσως στο μυαλό. Η Μαρίνα. Γιατί ρε κι εσύ, γιατί κι εσύ ρε Βρούτε. Η Μαρίνα λέει τι παραπάνω έχει Μαρίνα από μένα. Εντάξει, και ξέρει να φτιάχνει δύο κέικ και κάτι φαγητά εγώ. Εγώ δεν ξέρω να μαγειρεύω, νομίζεις. Και γιατί μας το έκρυβες τόσο καιρό, ρε Ελενίτσα. Το έκρυβε γιατί, να. Αν έφτιαχνα τη σπεσιαλιτέ μου και τη τρώγατε, θα με πρίζατε. Φτιάξε μας εκείνο, φτιάξε μας το άλλο. Μην κοιτάς που η Μαρίνα είναι αρχιτέκτον και έχει πολύ ελεύθερο χρόνο. Εγώ έχω πολύ υπεύθυνο πόστο και. Αυτό. Δε. Τα. Μια φορά είχα περάσει τη γιαγιά μου λαδομπογιά. Την πέρασες, λαδομπογιά, αχ μωρή. Πώς δεν την πέρασες και πλακάκι να την κάνεις κουζίνα. Αυτές οι μαλακίες να μην έλεγες ρε Μιρέλα. Και μου πες τώρα και κουζίνα, θυμήθηκα την κατακουζίνα, τα άντερα μου γυρίσανε. Δηλαδή, Ελένη, μ' αρέσουν οι γυναίκες. Ναι, σωστό και αυτό. Και εμένα δεν λέω, μ' αρέσουνε, αλλά ξέρεις, μ' αρέσουν έτσι. Ας το πούμε από μακριά. Μην φρικάρεις, παιδί μου, δεν στην πέφτω. Σου είπα, έχω σοβαρή σχέση πολλά χρόνια. Σοκαριστικές. Να σου πω την αλήθεια, όχι και πάρα πολύ. Εγώ ξέρεις, είμαι και απελευθερωμένο άτομο. Στο κρεβάτι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και δεν μου λες ρε Μαρινάκη, άμα δεν το ξυρίσεις το μουστακάκι η Μπαρμπαγιώργος. Ελένη! Δούλευα παιδί μου με τον Τρίφωνα το Σαμαρά. Α, ξέρω καλά, τη μαγική τσατσάρα. Τη μαγική τσατσάρα αυτό. Είχα τέτοια μεγάλη επιτυχία που ο μικρός Τρίφωνας το έφαγε από τον κακό του. Τι λες, δεν το δάγκωσε κανονικά. Μου το έφαγε, σου λέω, το δάγκωσε τελείως. Τελικά όπως καταλαβαίνεις με απέλησε. Δούλεψα λίγο έτσι στο σπίτι μου, στο χώρο το δικό μου, αλλά τι να σου κάνει ένα μικρό διαράκι, είναι 2x2. Ήρθε και η μάνα μου να μείνει μαζί μου, γιατί έχει πάθει ένα εγκεφαλικό τελευταία και νομίζω ότι είναι κόρη μου. Ζόρι μεγάλα τραβάς, μιλάμε αυτή η χιλιετία σου μπήκε χάρη. Ελπίζω πράγματι να εντυπωσιάσω. Τι σου οφείλω, Ελενίτσα. Έλα μωρέ, εντάξει τι μου οφείλεις τώρα, φίλες είμαστε 20 χιλιάρικα. 20 χιλιάρικα. Α, μα εσύ είσαι πολύ ακριβή. Σε παρακαλώ, κυρία Νίτσα, εγώ δεν είμαι οποιαδήποτε κομμότρια. Εγώ με το χτένισμά μου αξιοποιώ τον τύπο του ασθενούς. Του καθενούς. Άντε, χαλάλη σου. Αρκεί να αρέσω. Να το δω. Γεια! Στο καλό, κουκλάρα μου! Στο καλό! Η μνηστή του Φραγκενστάιν! Τι πάθατε, κύριε καθηγητά? Ρωτάς και τι έπαθα. Ήσουν που ήσουν στραβοχημένη. Πήγες και έβαλες το δάχτυλο στην πρίζα και σου σηκώθηκε το μαλλί. Κυκλίδωμα, λαϊκιστή κάγελο. Ή μήπως καβάλισες μία, πώς τη λένε, εντούρο, ραλιάρα. Δεν σας αρέσει κουπ-σκουπ? Ποια? Το χτένισμα που μου έκανε η top κομμότρια Ελένη. Η ποια? Ναι, εδώ στο κομμωτήριό σας. Στο ποιο? Ου!